Έχουμε πρόβλημα με τα μπράτσα τα οποία σηκώνται να δολοφονήσουν το ΦΥΣΑ, τους μετανάστες και αυτούς. Με αυτά τα μπράτσα έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Λοιπόν, περί... Δεν άκουσα. Μην ανοίγει το διάλογο, ελάτε. Έχει πάρει κόσμο όλο τον κόσμο τώρα, σοβαρά μιλάς. Ελάτε. Λοιπόν. Κύριε Ριζούλη, σας παρακαλώ, μην προκαλείτε κι εσείς. Προκάλεσε, δεν κατάλαβα γιατί. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Ποια μπράτσα έχουμε πρόβλημα, εσύ έχεις πρόβλημα γιατί αρπάζεις και δολοφονείς εσύ. Ελάτε. Ποια μπράτσα έχουμε πρόβλημα. Κύριε Ριζούλη. Και εσύ ενίστασε, γιατί είσαι από αυτά. Κύριε Ριζούλη, μείνετε σας παρακαλώ στο λόγο σας και μην προκαλείτε, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, ήθελα να πω κι εγώ μερικά πράγματα, γιατί είναι αυτό που παίζει. Πολύ ωραία και είναι στο στοιχείο της πλέον η συντηρητική παράταξη. Και λέω συντηρητική παράταξη γιατί θα το πάμε λίγο σε βάθος χρόνου. Η εθνικοφροσύνη και ο πατριωτισμός. Δύο έννοιες που τις έχουν αναμίξει διαχρονικά και τις κάναν ένα. Με μια παρένθεση. Καταρχάς, για να θυμηθούμε όλοι και όσοι δεν θυμούνται, είχαν γεννηθεί, δεν είχαν γεννηθεί, είχαν διαβάσει, δεν είχαν διαβάσει. Να ξέρουν ότι από το 1945 και μετά η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας για εσωτερικούς λόγους αλλά και γεωπολιτικούς γύρω-γύρω άρχισε και καλλιέργησε μία λογική για τη Μακεδονία και το μακεδονικό έθνος. Έζησα κάποια χρονάκια εκεί πέρα και ξέρω πώς γινόταν. Λοιπόν, φτάσαμε στο 1992 και θα τα πάω γρήγορα. Καλλιεργήθηκε για 40-50 χρόνια λοιπόν σε έναν κόσμο εκεί ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, απόγονοι της ιστορίας αυτής η οποία πήγε μέχρι την Ινδία κλπ. Και το 1992 ήρθε εκείνη η ώρα αυτός ο κόσμος ο οποίος φοβούμενος και τα γύρω-γύρω του, έχοντας και το υπόβαθρο της εκπαίδευσης των 40 χρόνων, να διατρανώσει και να διεκδικήσει αυτό που λέμε εμείς την ιστορία της Ελληνικής Μακεδονίας. Τελείωσε η παρένθεση. Από το 45 και 50 και μετά, εδώ στην Ελλάδα, η συντηρητική παράταξη εκπλήρωνε ένα άλλο πατριωτικό καθήκον. Άρχισε τους ηττημένους του εμφυλίου, κυνήγησε τα παιδιά, κυνήγησε τα εγγόνια, κυνήγησε τα ανήψια, να μην μπουν στο δημόσιο. Δολοφονήθηκαν μεγάλοι ηγέτες του κομμουνιστικού κινήματος. Τα γκλόμπς του παρακράτους σηκωθήκαν και αφήσαν νεκρούς στα πεζοδρόμια. Δεν κάναν μόνο αυτό όμως. Δεν κάναν μόνο αυτό. Κάναν και άλλο πατριωτικό καθήκον και συνδέεται πολύ ωραία με αυτό. Ποιο είναι το πατριωτικό καθήκον? Πάει ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης. Δεν ασχοληθήκαμε με αυτό. Πάει η Ήμβρος και η Τένεδος. Δεν ασχολήθηκε με αυτό η παράταξη. Είχε τον κόσμο αυτόν, τον οποίο στο εσωτερικό έπρεπε να του πουλάει τον κίνδυνο από βορρά και με αυτό δούλευε και με αυτό συντηρούνταν. Και για καπάκι ήρθε. Και για καπάκι σου ήρθε. Θα σου απαντήσω τώρα. Και για καπάκι σου ήρθε. Ηρεμήστε, δεν το ξέρει το λαμπράκι, ούτε εσύ. Ριζουλή. Δεν το ξέρει. Κύριε Κυριαζίδη. Τη Μακρόνισο δεν την ξέρει. Τη Γιάρο δεν την ξέρει. Τα ξέρει καλά. Λοιπόν, και ήρθε για καπάκι η Κύπρος. Και θα μου πείτε τώρα τι δουλειά έχω να μιλάω στη Νέα Δημοκρατία και στην Τυρική Παράταση για την Κύπρο. Δεν το κάνω εγώ, συγγνώμη δηλαδή, αλλά εκείνη η πλευρά το κάνει, η οποία έψαχνε να βρει ποιο διαδέχθηκε την νεολαία του Παπαδόπουλου στην αρχικία. Και εκεί που άνοιξε η δικιά σας αγκαλιά ήρθε μέσα ο αντικαταστάτης. Α, το προσέξτε λίγο. Δίπλα είναι. Θα σου πω για τη συμφωνία. Είπαμε, Ήμβρος, Τένεδος, Ελληνισμός, πόλης, Κύπρος. Δικό σας πατριωτικό καθήκον ήταν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Λοιπόν, και φτάνουμε στο 92 τώρα με το Σκοπιανό, με τη γείτονα χώρα, με την Βόρεια, με τη Σέβερνα Μακεδόνια, την Όρθια Μακεδόνια και όπως υποθεί. Λοιπόν, καταρχάς, μέσω της διολίσθησης, του να μην ασχοληθείτε δηλαδή καθόλου και να το αποφύγετε το αντικείμενο, τι καταφέρατε? Πατριωτικό καθήκον γι' αυτό. Να αναγνωρίσει όλος ο κόσμος, να σου αναγνωρίσει ως Μακεδόνες και Μακεδονία. Με τη διολίσθηση της μη διαπραγμάτευσης, της μη συζήτησης, αλλά και των δικών σας εσωτερικών διαμαχών. Έγινε αυτό και φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα. Και όλος ο κόσμος τους αναγνώρισε και σαν Μακεδονία. Σε πολλές χώρες παίξαν και το παιχνίδι της ιστορικότητας και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση αυτή ή για πρώτη ή δεύτερη φορά αριστερά που λέτε και όντως έτσι είναι, η οποία τι κάνει, βάζει τη χώρα αυτή καταρχάς στο θέμα το γλωσσικό, να λέει ότι τη γλώσσα που μιλάνε δεν έχει καμιά σχέση με την αρχαία ελληνική και είναι σλάβικη. Και επίσης
ότι δεν έχουν καμία σχέση ιστορικά με την Μακεδονία, την αρχαία ελληνική ιστορία. Το κάνει αυτή η κυβέρνηση αυτή. Το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, εγώ θα πω, και με αυτό θα τελειώσω, δεν θέλω να μιλήσω πολύ. Θέλω να μου πείτε, στα 40-50 προηγούμενα 60 χρόνια, με την εθνικοφροσύνη σας και τον πατριωτισμό σας, τι κερδίσατε για τον ελληνισμό, ρε παιδιά? Εκτός από υποχωρήσεις από παντού γύρω-γύρω και από εκτοπισμούς Ελλήνων, ξεκίνησα από την Κωνσταντινούπολη, μίλησα για την Ήβρο και την Τένεδο και μίλησα για την Κύπρο. Εμείς έχουμε να πούμε ότι σε 3 χρόνια καταφέραμε αυτό το οποίο εσείς με τη διολίσθηση και τις διαπραγματεύσεις που κάνατε τόσα χρόνια το είχατε παραδώσει. Και πλέον, επίσημα, ούτε σχέση έχουν με την ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας, ούτε η γλώσσα τους έχει να κάνει με γλώσσα η οποία μιλούταν στην αρχαία Μακεδονία. Ας πείτε εσείς τι κάνετε. Λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι το εξής. Παίζετε με αυτό που παίζατε πάντα. Παίζετε με ένα συντηρητικό κόσμο που κάποτε τον φοβίζατε με τους κομμουνιστές που θα έρθουν από το Βορρά. Τώρα έχετε πάλι ένα εχθρό να βγάλετε ότι εδώ οι προδότες ξεπουλάνε τη χώρα. Ναι, με αυτούς παίζεις. Με αυτούς παίζεις. Με αυτούς παίζεις. Με αυτούς παίζεις. Λοιπόν, πουλάτε λοιπόν ένα ψεύτικο πατριωτισμό και νομίζετε ότι με αυτό το ψεύτικο πατριωτισμό θα καταφέρετε να πέσει αυτή την κυβέρνηση, δεν θα σας κάνουμε το χατήρι, δεν θα πέσει η κυβέρνηση και εσείς δεν θα χρειαστεί, ελπίζω για πολύ καιρό ακόμα, να κάνετε βήματα πίσω από εθνικά ζητήματα όπως έχετε μάθει να κάνετε 50 χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ριζούλη. Ελάτε, κυρία Αντωνίου.